πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας υπό την Ουγγρική Προεδρία, με σημαντικό θέμα στην ατζέντα, αυτό το οποίο αφορά την αναζωογόνηση, τη δημογραφική αναζωογόνηση της Υπαίθρου. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι θέλουμε να αναχαιτήσουμε την απομάκρυση και την εγκατάλειψη των νέων από την Ύπαιθρο, κάτι το οποίο προφανώς κάνουμε με μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης. Εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει μόνο από εθνικούς πόρους, χρειάζεται η ΚΑΠ να ενισχυθεί και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν στις αγροτικές εσωρινές περιοχές να γίνουν πόλος έλξης για νέους και νέες αγρότες και αγρότησες, για νέες οικογένειες, για να μπορέσουν και να είναι βιώσιμη η μικρομεσαία παραγωγή στις αγροτικές περιοχές και φυσικά να είναι ανταγωνιστική, καθότι γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ένα αυξημένο κόστος μετακίνησης των προϊόντων. Οπότε αυτό το οποίο ζητήσαμε, αυτό το οποίο θέσαμε, είναι ότι η ΚΑΠ πρέπει να ενισχυθεί και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να επιτρέψουν τη δημιουργία μια σειρά από υποδομών, έτσι ώστε η Ύπαιθρος μας να αναζωογονηθεί, όπως έχω πει, και να γίνει πόλος έλξης για νέους και νέες αγρότες και αγρότησες.